Μαζευτήκαμε σήμερα λοιπόν εδώ 100 καλλιστενικοί όπως βλέπετε, να διαγωνιστούμε σε ένα σκληρό αγώνα δρόμου για να κερδίσουμε αυτά τα υπέροχα δώρα από τους χορηγούς μας GCA, CKF, Body Mass και Workout Industry φυσικά αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Είστε έτοιμοι ρε! Ναι! Πάμε! Είναι εξασφαλισμένη. Φοβάσαι τον ανταγωνισμό σήμερα? Όχι. Έχεις ξανατρέξει ποτέ με τα χέρια? Ποτέ. Λένε ότι κάνεις καλό κατακόρυφο. Θα μάθουμε. Αν τραβάς τώρα να μιλήσω. Ναι. Πιστεύω ότι θα βγω πρώτος. Μια ιδέα δικιά μου. Βάζει λίγο τσιπουράκι μπράτσι, τα νιάρισε. Να πάει καλά ημέρα, πρατούχα. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα γρήγορο γύρο εξόντωσης. Οι πρώτοι πέντε που θα παίζουν από το κατακόρυφο χάνουν. 3, 2, 1, handstand. Όλοι οι αθλητές λοιπόν έχουν πάρει τη θέση τους. Όπως βλέπετε, έχουμε τεράστια ποικιλία σε φόρμ και τεχνικές. Κάποιοι κάνουν μπανανίτσες, κάποιοι λυγίζουν χεράκια, σπάνε μέσες. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό, δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε. Όλοι έχουν μία προσπάθεια και όπως βλέπετε, για μεγάλη μας έκπληξη, κανένας δεν έχει πέσει ακόμα. Όπα, χάνουμε πρώτο τον Μίνο, ο οποίος ήταν και πολλά υποσχόμενος. Θα βγω πρώτος. Χάνουμε το δεύτερο στα καπάκια και το τρίτο. Και όχι, ποιος θα το πίστευε! Ο Χρήστος Κόγιας, ο μεγάλος χορηγός μας, είναι εκτός. Χάνουμε το πέμπτο και για λίγο την γλιτώνει ο Μάρος Μεντούζας. Κάπως έτσι ο γύρος της εξόντωσης θα είναι στο τέλος του. Έπεσες πρώτος. Έπεσες πρώτος. Τι έχεις να πεις? Το περίμενα. Έτρεμα, δεν μπορούσα, είχα πολύ άγχος. Είχα το χέρι μου να πονάει, είχα το χέρι. Πάλι γκρίνια είσαι, πάλι γκρίνια. Είστε καλά για τη συμμετοχή. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Και περνάμε στους ημιτελικούς, έναν αγώνα αντοχής όπου 4 αθλητές θα περάσουν στο μεγάλο τελικό. Αυτοί λοιπόν που θα καλύψουν τη μεγαλύτερη απόσταση με τα χέρια. Πρώτος διαγωνιζόμενος, ο Δημήτριος. Πάμε Δημήτριε, δείξε μας το καλύτερό σου εαυτό. 3, 2, 1, πάμε. Πάμε λοιπόν Μίτσο, για δείξε μας λίγο τι αξίζει η τεχνική σου και στο περπάτημα. Limited Edition CKF Workout Industry περικάρπιο για έξτρα άλογα. Πολύ αξιόλογη προσπάθεια από τον Δημήτριο, όπως βλέπετε προσπάθησε να φτάσει στα μέσα του γηπέδου. Τελικά δεν τα κατάφερε, παρόλα αυτά άξιος ο Μίτσος. Και περνάμε στο δεύτερο διαγωνιζόμενο, το Μάριο Χειμονίδη, αλλιώς ο φίλος ο Βεντούζας. Ξεκινάει λοιπόν ο Βεντούζας, από ό,τι με πληροφορούν και από το κοντρόλ είναι τα πρώτα βήματα που κάνει ever με κατακόρυφο. Είχε τεράστια αμφιβολία για την τεχνική του εξ αρχής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου φαίνεται άρτια. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ κοντά στο να περάσει το Δημήτριο, το κοντεύει, πάει να το χάσει. Όχι, το χάσε. Σάπια η τεχνική τελικά. Το WhatsApp Park, ο μεγάλος Σωτήρης Θάνος, έτοιμος να διαγωνιστεί. Ήρθε η ώρα να απολαύσουμε τον Shot Workout, ο οποίος έδωσε μεγάλη έμφαση στην τεχνική εξ αρχής, κάτι το οποίο όπως βλέπουμε στη συνέχεια του κόστησε. Ένα μεγάλο φαβορί είναι εκτός διαγωνισμού, δεν πρόλαβε να περάσει κανέναν απολύτως. Δύο δάχτυλα, δύο δάχτυλα! Και βλέπουμε ένα πολύ καλό φαβορί. Άψε γάτιαστος! Επόμενος, τέταρτος διαγωνιζόμενος, Κώστας Μπράχος. 3, 2, 1, έλα πάμε! Μπράχος λοιπόν, ο οποίος μου δήλωσε πριν λίγο ότι έχει κάνει ολόκληρο γήπεδο γύρω-γύρω με τα χέρια. Κάτι τέτοια άρχισε να μου λέει πριν το διαγωνισμό. Όπως τον βλέπετε, αναπτύσσει τρελές ταχύτητες. Περνάει τους τρεις πρώτους για πλάκα, κοντεύει στο κέντρο. Ξεπερνάει και το κέντρο μόλις. Βλέπετε εδώ πέρα ο τύπος έχει σπάσει πόδια μέσα. Παρ' όλα αυτά έχει τεράστιο διασκελισμό με τα χέρια. Δεν πτωείται, δεν μασάει. Παρ' όλα αυτά σταματάει. Πετσόκομα θα τον αποκαλέσω αυτό το γύρο. Είναι 100 άλογα με φόρμα Workout Industry. Να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στα προϊόντα μας, έτσι. Δάβαϊ Πασλή, πάμε τώρα με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Αμανατίδη. Πάμε! Πάμε μπρατούχα. Ο Αλέξανδρος Αμανατίδης που είναι ο πρώτος διοργανωτής αγώνων εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχει το τέλειο outfit και το τέλειο φόρμα όπως βλέπετε και ακολουθεί και μια υπέροχη συζήτηση. Απολαύστε την όπως είναι βασικά. Έλα, μίλα μου ρε μαλάκα, αφού μπορείς να μιλήσεις. Πέρασε το κέντρο. Ο Αλέξανδρος Αμανατίδης. Τσίπουρο, μπρατάρι, φέρνει μπύρα. Δάβαϊ, δάβαϊ. Δάβαϊ. Του αίμα κατέβηκε στο κεφάλι, αδερφέ. Κατέβηκε όμως στο κεφάλι. Ο Αλέξανδρος είναι ο μοναδικός που έχει κάνει συζήτηση γιατί τόση ώρα περνάω χάλια μόνο εδώ. Αλέξ, κοντεύεις τη μεγάλη περιοχή, πάμε. Μη σταματήσεις, πάμε. Θα αρχίσω να κάνω support. Κι άλλο. Αλέξανδρος Αμανατίδης, κυρίες και κύριοι, χειροκροτήστε τον. Απίθανος. Ευχαριστώ.
Και πάμε στον επόμενο διαγωνιζόμενο, το φίλο μου το Στέλιο του Κωνσταντινίδη, πολύ μεγάλο φαβορί και αυτός κατά τη γνώμη μου. Πάμε. Ένα αγωνιστικό μοντέλο χανσταντάκια λοιπόν που το φέραμε απευθείας από τα Σέρας, ο Στελάρας που πάντα όλοι θεωρούσαν ότι είναι τζίμναστ, ενώ είναι γέννημα θρέμα καλλιστενικός αθλητής, αλλά το φόρμ είναι αυτό που το χαρακτηρίζει, όπως και η τέλεια τεχνική που έχει στο χορό, που να τον δείτε. Ξεπερνάει όπως βλέπετε το κέντρο του γηπέδου με απόλυτη άνεση. Ξεπερνάει τον Κωνσταντίνο Μπράχο και είναι σχεδόν έτοιμος να περάσει και τον Αλέξανδρο Αμανατίδη, εξασφαλίζοντας τη θέση του στο μεγάλο τελικό. Ο Στέλιος, ο οποίος το πλησιάζει και να τον ξεπερνάει. Στελάρα στο μεγάλο τελικό. Μπράβο Στέλιο, δώσε και κάτι για το κοινό που έχει στασιαστεί. Πάρτε και τον μπάκι, κορίτσια, δικό σας. Όλες οι γυναίκες έχουν εκστασιαστεί με την πάρτι τους. Εντάξει κορίτσια, εντάξει. Βαγγέλης Αργυράκης, το αδερφάκι μου εδώ. Ο μεγάλος freestyler μας που αυτό το κατακόρυφο παρόλο που περπατάει είναι το πιο στατικό skill που έχω δει να κάνει ποτέ. Περνάει τους τρεις πρώτους με τη σκέτσι τεχνική που λατρεύω. Μαζεύεται η αστυνομία να τον πάει μέσα. Παρ' όλα αυτά, εφόσον είναι νέο μέλος του squad, θα το στηρίξουμε και σκοτώνεται με ένα θεαματικό τρόπο που μόνο αυτός ξέρει. Μαζεύτηκαν 40 περιπολικά για τον φόρ του φίλου Βαγγέλη, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα τον αφήσουμε να πάει μέσα. Είναι ο τελευταίος αγώνας του ημιτελικού. Παρέων βαρών αθλητής άλλο των 90 κιλών Τεβεκετεριάν. Σαρώνει το γήπεδο, θυσιάζει την υποτιθέμενα άψογη τεχνική του στο κατακόρυφο για να πλησιάσει το Βαγγέλη τον Αργυρά για να εξασφαλίσει τη θέση στο μεγάλο τελικό. Είναι πάρα πολύ κοντά. Και να μην ξεχάσουμε ότι έχει φάει και ανθυγινά για πάνω από 50 ώρες. Ξεπερνάει το Βαγγέλη Αργυράκη, κυρίες και κύριοι, είναι δεδομένο. Ο Τεβεκετεριάν είναι στο μεγάλο τελικό. Ένα σύγχρονος Βίκινγκ με πολύ δυνατούς κοιλιακούς όπως βλέπετε εδώ. Μπορώ να κάτσω και πάνω του για να σας παρουσιάσω την υπόλοιπη εκπομπή, αλλά δεν χρειάζεται. Πάμε απευθείας τελικό με τους τέσσερις γρηγορότερους φιναλίστ. Και φτάσαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι στο μεγάλο τελικό, όπου οι τέσσερις καλύτεροι διαγωνιζόμενοι μέχρι στιγμής θα αγωνιστούν σε έναν αγώνα ταχύτητας στα 50 μέτρα για να δούμε ποιος θα κόψει την κορδέλα γρηγορότερα. Και επειδή είμαστε οι άνθρωποι της δεύτερης ευκαιρίας αλλά και της τρίτης, όλοι έχουν τρεις ευκαιρίες άμα πέσουν να ξανασηκωθούν. Γιατί επιβάλλεται να πέσεις, αλλά επιβάλλεται να σηκωθεί. Είσαστε έτοιμοι! Πάρτε θέσεις! Έτοιμοι! Πάμε! Και πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό του πρώτου Hustle Race παγκοσμίως. Βλέπετε τους τέσσερις φιναλίστ εκτασιασμένους όπως και εγώ. Άλλωστε, βλέπετε τον Στέλιο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχει κουμπώσει τρίτη και έχει αρχίσει και τρέχει. Κανονικά, ο δεύτερος ο Κωνσταντίνος Μπράχος σπάει μέσα εκεί πέρα και συνεχίζει ακάθεκτος. Τρίτος ο Αλέξανδρος Αμανατίδης. Τέταρτος με αργά και βαριά βήματα Τεβεκετεριάν. Παρ' όλα αυτά, ακάθεκτος κι αυτός πέφτει, χάνει την πρώτη του ζωή. Σούπερ γαλακτωμένος. Ο Αλέξανδρος Αμανατίδης ζητάει τσίπουρο. Ο Στέλιος Κωνσταντινίδης κάνει και αυτός την πρώτη του ζωή. Κοζάρι Κωνσταντίνο Μπράχο. Βλέπει ότι τον περνάει, σκυλιάζει. Παίρνει φόρα, ξανασυνεχίζει. Χάνει την πρώτη ζωή και ο Κωνσταντίνος Μπράχος. Τρίτος σταθερά ο Αλέξανδρος. Τέταρτος ο Ντέβε χάνει την ψυχραιμία του. Τρελαίνεται, είναι και αυτός έτοιμος να τα παρατήσει, αλλά συνεχίζει. Βλέπετε το Στέλιο ότι συνεχίζει και φτάνει στην κορδέλα. Κάνει ένα μικρό ρολ, ένα μικρό τσίτ επίσης. Συνεχίζει, κόβει την κορδέλα. Μεγάλος νικητής, Στέλιος Κωνσταντινίδης. Δεύτερος Κωνσταντίνος Μπράχος. Και τρίτος και πυροβολημένος Αλέξανδρος Αμανατίδης. Τελείωνε, τελείωνε. Τέταρτος μας στην καρδιά μας μετά πρώτος, Ντέβε και Τεριάν. Αγαπάμε φίλε. Και αυτός ήταν ο μεγάλος τελικός λοιπόν από το πρώτο Handstand Race που έγινε παγκοσμίως. Ένα μεγάλο μπράβο και στο μεγάλο νικητή Στέλιο Κωνσταντινίδη. Ευχαριστώ το. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τους μεγάλους χορηγούς μας. Έχετε να κάνετε κάποια δήλωση? Δεν μας νοιάζει καν.